έτοιμος να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αλλά και τις προσκλήσεις που πρόκειται να έρθουν από το Σεπτέμβριο μέσω του ΕΣΠΑ, ο Δήμος Κοζάνης. Ήδη στα χέρια της διαχειριστικής αρχής βρίσκεται ο πλήρης φάκελος με το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου, ενώ μέσα στο Σεπτέμβριο, τον οποίο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος χαρακτήρισε ως καυτό, πρόκειται να ολοκληρωθούν και όλες οι μελέτες για το συγκεκριμένο σχέδιο που θα ξεκινήσει από την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού. Το αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαστε καλοκαιριάτικα και εν μέσω καύσωνα είναι αυτό που μας απασχολεί μεγάλο διάστημα και έχει να κάνει με την ανταπόκρισή μας ως Δήμο στις προσκλήσεις που έρχονται από τη διαχειριστική αρχή και συγκεκριμένα για το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Είμαστε σε θέση να πούμε ότι έχουμε υποβάλει έγκαιρα και εμπρόθεσμα ανταποκρινώνει στην σχετική πρόσκληση της διαχειριστικής αρχής τη δεύτερη φάση του σχεδίου βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που έχει να κάνει με τις παρεμβάσεις τόσο στον χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού όσο και σε ένα σημαντικό τμήμα της πόλης μέχρι το κέντρο της. Αυτός ο φάκελος είναι πια πιο λεπτομερής και με περισσότερα στοιχεία όσον αφορά και τους προϋπολογισμούς. Είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πρόσκληση της διαχειριστικής αρχής και αυτά αφορά πια έργο, κατασκευή. Είμαστε σε θέση να πούμε ότι οι μελέτες είναι σημαντικά προχωρημένες για να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε και σε αυτή την πρόσκληση. Οι προσκλήσεις θα έρχονται σταδιακά για το επόμενο διάστημα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις απαιτήσεις που θα τίθενται στο επόμενο διάστημα και μέσα σε αυτά είναι παράλληλες ενέργειες που γίνονται και έχουν να κάνουν τόσο με την ειδική πολεοδομική μελέτη που εκπονείται στο χώρο του σταθμού, άρα και η τροποποίηση, αλλά και η τροποποίηση του σχεδίου πόλης της Κοζάνης στη γύρω περιοχή. Το επόμενο διάστημα και τις αρχές του Σεπτέμβρη θα κληθεί και η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου να γνωμοδοτήσει για αυτές τις παρεμβάσεις και να βγούμε γενικά για την ενημέρωση των πολιτών όσον αφορά όλο αυτό το σχεδιασμό, ο οποίος συνδέεται βέβαια και με το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που τρέχει παράλληλα, τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την περιοχή του σταθμού, αλλά και το γενικό πολυδομικό που συνδέεται με τους προηγούμενους σχεδιασμούς. Είναι ένα καυτό φθινόπωρο στη συνέχεια ενός επίσης καυτού καλοκαιριού όσον αφορά τις διαδικασίες για να μπορέσουμε να προλάβουμε τις προσκλήσεις που θα έρχονται συνεχώς από εδώ και πέρα για το ΕΣΠΑ.